ο Αρχιμίδης με τις εφευρέσεις του κράτησε απόρθητη από τους Ρωμαίους την πατρίδα του, τις Σιρακούσες, επί 3 ολόκληρα χρόνια. Πριν από 22 αιώνες, οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να αναλάβουν μία εκστρατεία εναντίον των Σιρακουσών. Βρίσκεται στην νότιο-ανατολική Σικελία. Στρατηγός ήταν ένας περίφημος άνδρας, εκλεγμένος για τρίτη φορά ύπατος, ο Μάρκος Κλάβδιος Μάρκελος, ο οποίος προείστατο στην πολιορκία της πόλεως από τη θάλασσα, ενώ το πεζικό το οδηγούσε ο Άπιος Κλάβδιος. Ο Μάρκελος είχε βάσιμες ελπίδες για την κατάληψη της πόλεως μέσα σε 5 ημέρες, διότι ήταν εξόχως προετοιμασμένος και είχε εμπιστοσύνη στο πλήθος των δυνάμεών του, στη λαμπρότητα της προετοιμασίας του και στην δόξα που τον περιέβαλε, γράφει ο Πλούταρχος στον βίο του Μάρκελου στο 14. Όμως δεν υπολόγισε την ικανότητα του Αρχιμίδους, ούτε προέβλεψε ότι σε μερικές περιπτώσεις μία ψυχή είναι πιο αποτελεσματική από τη δύναμη όλων των χεριών, γράφει ο Πολύβιος, που διηγείται κι αυτός την άμυνα της πόλεως, που υπήρξε τόσο θαυμαστή, ώστε πέρασε στον χώρο του θρύλου. Διότι ο Αρχιμίδης έθεσε στην υπηρεσία του στρατού το αγαθόν της μηχανικής, και με μία σειρά εφευρέσεων, όπως η μοχλή, τα τηλεβόλα, τα κάτοπτρα και άλλες μηχανές, κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικώς τον πανίσχυρο ρωμαϊκό στρατό. Ιδιαιτέρως η πυρπόληση των ρωμαϊκών πλοίων με τη χρήση κατόπτρων, που δεν αναφέρεται από τους δύο ανωτέρους συγγραφείς, αλλά πρώτος κάνει μηνία ο Λουκιανός σε μία ρητορική του άσκηση με τίτλο «Υπίας ή Βαλανίων», θεωρήθηκε από πολλούς πλάσμα καλπάζουσας φαντασίας. Τέλος στην αμφισβήτηση έθεσε ο μηχανικός Ιωάννης Ακάς, ο οποίος το 1973 κατόρθωσε να αποδείξει την εφαρμογή της θρυλικής επινοήσεως, προκαλώντας μεγάλη εντύπωση παγκοσμίως, αφού με τη συγκέντρωση των ηλιακών ακτίνων μέσα σε 3 μόλις λεπτά πυρπόλησε μία πειραματική λέμβο. Η επινοητικότητα του Αρχιμίδους κράτησε την πόλη των Σιρακουσών απόρθητη επί 3 χρόνια. Οι Ρωμαίοι έπαψαν τις πολιορκητικές επιθέσεις μετά από τις επανειλημμένες καταστροφές που είχαν, δεν εγκατέλειψαν όμως το στόχο τους, που ήταν η κατάληψη των Σιρακουσών, που τελικώς πραγματοποιήθηκε με προδοσία.